Άνοιγμα στην κοινωνία και αποδόμηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας είναι οι κατευθύνσεις που χαρακτήρισαν τις τοποθετήσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα το βράδυ της Δευτέρας στο πλαίσιο της εκστρατείας διεύρυνσης και αντιστοίχησης με την κοινωνία που έχει ξεκινήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ομιλητές τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και Δημήτρη Τζανακόπουλο που άσκησαν δρυμία κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τόνισαν τη σημασία του εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου έκανε λόγο για τη διαμόρφωση ενός αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετόπου που διαμορφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια και επεδίωξε τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν επιδιώξει την περίφημη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως που τελικά ο ελληνικός λαός έδωσε τη δική του εντολή με το ποσοστό το ισχυρό του 31,5 στις 7 Ιουλίου, ήταν ότι όχι μόνο στρατηγική ήττα δεν υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αντίθετα εδραίωσε τη θέση του ως ο κεντρικός πόλος, ως ο βασικός εκφραστής του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου στη χώρα μας. Και όπως είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, στο βράδυ των εκλογών, αυτό ήταν μία διπλή εντολή για όλους μας. Μία εντολή αφενός για μία προγραμματική, όχι την ανεύθυνη και ισοπεδωτική αντιπολίτευση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, αλλά συνάμα δυναμική αντιπολίτευση και στη Βουλή και στην κοινωνία και στους χώρους δουλειάς και στις πόλεις στα χωριά, στην ύπαιθρο παντού για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, του κοινωνικού κράτους, των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά και ταυτόχρονα μια εντολή να προχωρήσουμε μέσα από όλη αυτή την πολιτική και οργανωτική διαδικασία της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινής αυτής προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ με την Προοδευτική Συμμαχία, της διεύρυνσης, της αντιστοίχησης, της ενδυνάμωσης με ευρύτερες αριστερές προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις που μας ενώνουν οι κοινές αρχές, οι κοινές αξίες. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές διαδρομές, όμως πάνω απ' όλα έχουμε κοινό κώδικα αξιών και αρχών. Θέλουμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε για ένα πιο δίκαιο μέλλον, για μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης, κοινωνικής απελευθέρωσης. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι και συνειδητοί σήμερα εδώ να αγωνιστούμε ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό και στην κάθε έκφρασή του, ενάντια στον νεοφασισμό, στην ακροδεξιά, ενάντια στην παλαιοδεξιά μέθοδο που βλέπουμε να αναβιώνει γύρω μας. Και αυτή είναι μια μάχη φυσικά που αφορά και τη χώρα μας και την Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι σε αυτούς τους πρώτους τρεις μήνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας η φυσιογνωμία και το δείγμα γραφής είναι ξεκάθαρο. Εμείς δεν είχαμε ψευδεστήσεις, αλλά νομίζω πλέον αποκαλύπτεται κάθε μέρα στον ελληνικό λαό που συνεχώς αρχίζει και ακούει ξανά. Αρχίζει και μας ακούει. Γιατί είναι αλήθεια ότι περάσαμε και μια περίοδο που δεν ήταν δεκτική όλοι στο να μας ακούν. Και είναι ένα ιδιότυπο μείγμα αυτής της κυβέρνησης. Αφενός είναι σκληρά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση όσον αφορά την υπονόμευση του δημόσιου τομέα, όσον αφορά την υπονόμευση του κοινωνικού κράτους, των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, του ίδιου του ελεύθερου ανταγωνισμού, που είναι και παράδοξο βέβαια, γιατί υποτίθεται για μια δύναμη που ομοίει στον ευρωπαϊκό φιλελευθερισμό. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ένα ρεβανσιστικό και σκληρό δεξιό πρόσωπο όταν έρχεται να δούμε συγκεκριμένες πολιτικές από την πρώτη μέρα για τον έλεγχο του κράτους, του να τοποθετούν εγκάθετοι και έχοντας ξεχάσει τα περί αριστείας, όπως πλέον τα βιώνουμε σε όλες αυτές τις θέσεις, και φυσικά όλα αυτά που ζούμε όλο αυτό το διάστημα μαζί με την προσπάθεια συνεχούς αντιπερισπασμού και ρεβανσισμού. Για μια αιμονική ακροδεξιά νεοφιλελεύθερη αντίληψη που διαπερνά το σύνολο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τις εργασιακές σχέσεις και τα εργασιακά δικαιώματα, έκανε λόγο ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σημείωσε δε πως η περίοδος χάριτος τελειώνει και σιγά σιγά ο κύριος Μητσοτάκης θα αρχίσει να υλοποιεί τη δική του οικονομική πολιτική, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι ο εκφραστής μιας πολιτικής και κοινωνικής ελίτ. Είναι ακριβώς αυτή τη νέα πολιτική συνθήκη που το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται απλώς αναγκαίο, γίνεται
επιτακτικό. Η ενίσχυσή του, η αντιστοίχηση του πολιτικού και κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ αποκτά πλέον χαρακτήρα προϋπόθεσης επιτυχίας στην πολιτική μας σύγκρουση με αυτή την κοινωνική δύναμη. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιτυχίας με αυτή την οργανωμένη δύναμη ολιγαρχών, μεγαλοεπιχειρηματιών, εκδοτών και ανθρώπων του πολιτικού κατεστημένου χωρίς το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, θέλουμε αυτό το μεγάλο εγχείρημα για τη συγκρότηση ενός κόμματος ανοιχτού, δημοκρατικού, διαδραστικού, μαχητικού, να το αντιμετωπίζουμε με τρόπο θετικό, όχι με τρόπο φοβικό, όχι με απαρίθμιση των πιθανών κινδύνων, αλλά με κατάφαση, με έναν τρόπο που δείχνει ότι αποτελεί την προϋπόθεση της πολιτικής μας επιτυχίας. Διότι εδώ και 8 χρόνια, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ο προοδευτικός κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, ο αριστερός κόσμος δίνει τις μάχες του με τον ΣΥΡΙΖΑ και διά του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτόν τον κόσμο που μας εμπιστεύεται 8 χρόνια, ήρθε η ώρα εμείς τώρα να τον εμπιστευτούμε. Διότι ξέρετε, πολλοί περίμεναν, προσδοκούσαν, επιθυμούσαν τον Ιούλιο του 2019 την κατάρρευσή μας. Για να έχουν ελεύθερο το πεδίο να υλοποιήσουν ακόμα χειρότερα από αυτά που σήμερα υλοποιούν. Όμως, αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι από άλλο μέταλλο. Ένα μέταλλο που αντέχει, γιατί είναι το μέταλλο των κοινωνικών δυνάμεων που εμείς εκπροσωπούμε. Και τώρα το στίχημα είναι αυτές οι δυνάμεις, αυτές οι κοινωνικές δυνάμεις να οργανωθούν με το ΣΥΡΙΖΑ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών και παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και σήμερα η κυβέρνηση μας δίνει ένα πολιτικό και ένα κοινωνικό μομέντο. Υπάρχει μια διάθεση στον κόσμο, ακριβώς επειδή είδε ότι και αντέχουμε αλλά και έχουμε προοπτική, να οργανωθεί, να συμμετέχει, να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Προοδευτικής Συμμαχίας. Διότι αν η δύναμη των πολιτικών μας αντιπάλων είναι η εξουσία και το χρήμα, η δική μας δύναμη είναι ο κόσμος. Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι βουλευτές Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη και ο πρώην βουλευτής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Μαντάς. Απέναντι στο σημερινό νεοφιλελεύθερο, ακροδεξιό και παλαιοδεξιό υβρίδιο που είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, με την ένθερμη υποστήριξη του ΣΕΡ, των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, των επιχειρηματιών πλην των μικρομεσαίων, των κολεγιακών και του Δουνεπού, αλλά σε μείζωνα κοινωνικά θέματα, δυστυχώς πολλές φορές και του ΚΙΝΑΛ και βέβαια της ελληνικής λύσης, οφείλουμε όλοι μαζί να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον. Είτε αυτό αφορά τη ζωή των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, είτε το περιβάλλον, τον πολιτισμό και γενικά όσους έχουν ανάγκη την πρόνοια του κράτους. Γιατί συντρόφισσες και σύντροφοι, απέναντι σε μια ρεβανσιστική και ακραία νεοφιλελεύθερη δεξιά που κάθε μέρα αποκαλύπτεται, εμείς θέλουμε και ζητάμε την ενεργό συμμετοχή. Γιατί εμείς ενώνουμε δυνάμεις. Γιατί επιδιώκουμε ο προοδευτικός κόσμος, οι δημοκράτες, οι αριστεροί να έχουν κέριο και αποφασιστικό λόγο στις αποφάσεις και στις επιλογές μας. Γιατί επιδιώκουμε την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθε, στις συλλογικότητες, στα κινήματα, στους αγώνες. Παλιοί και νέοι σύντροφοι μαζί, όλοι μαζί μια γροθιά, ενωμένοι χέρι-χέρι, βαδίζουμε σε αυτή την πορεία.